Βεβαίως έχω περάσει περίοδο έπαρσης, διότι δεν είναι εύκολο να σου συμβεί σε αυτή τη δουλειά από το πουθενά. Μπορείς μέσα σε μία μέρα, ας πούμε, να σε γνωρίζει όλος ο κόσμος, να περνάς, να παρακάμπτεις τις ουρές στις τράπεζες, να ο αστυνομικός αντί να σου δίνει κλίση, να σε χαϊδεύει και να σου λέει, έλα μην το ξανακάνεις, γιατί στο σπίτι του η κόρη του, ο γιος του, ακούει τα τραγούδια σου. Σου ζητάει και αυτόγραφο. Δικαιολογημένα περνάς. Δηλαδή στην αρχή, γιατί η καριέρα ξεκίνησε με τον πρώτο δίσκο με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τα δακτυλικά αποτυπώματα και έγιναν όλα hit. Ναι, με μέσα σε μια εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξεκλείδωνα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστεί δηλαδή. Δεν ήταν εύκολο γιατί Δημήτρη ζούσα στην Κυσαριανή, μεγάλωσα στην Κυσαριανή σε μια πάρα πολύ έτσι, φτωχική συνοικία και πολύ αγαπημένοι ήμασταν όλοι μεταξύ μας. Και την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα για να πάω στο σπίτι μου, άκουγα ανθρώπους να κατεβαίνουν με γκάζια με το αυτοκίνητό τους και να ακούνε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν είναι εύκολο να σου συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τη μια μέρα στην άλλη, δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο για μάτα βρω δακτυλικά αποτυπώματα θα πει πως πήγε η αγάπη μας. Συνέβη και πέρασε τη φάση αυτή. Τα ζητούμενά μου ήταν μεγαλύτερα αυτό που έκανα. Mm-hmm. Και δεν έχω πιάσει ούτε τα μισά. Συνέβησαν πολλά στη ζωή μου. Mm-hmm. Είχα πολλές στραπάτσες, πολλές άσχημες περιόδους σε προσωπικές σχέσεις και αυτό με βοήθησε να βρω τον εαυτό μου καλύτερα. Πήρες και λάθος αποφάσεις. Πάρα πολλές, όλοι κάνουμε λάθος αποφάσεις. Και επαγγελματικά δηλαδή εκεί ταρακουνήθηκες. Γιατί ξέρεις πολλές φορές η έπαρση κάνει τους ανθρώπους να παίρνουν και λάθος δρόμο, λάθος αποφάσεις. Να μην κρίνουν σωστά τις συνεργασίες τους, ακόμα και τους ανθρώπους που έχουν γύρω. Συμβαίνει σε όλους αυτό όμως. Από τα λάθη σου μαθαίνεις. Μαθαίνεις και πάνω προσδιορίζεις το τι είσαι, ας πούμε, και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον χώρο αυτό. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, για τρίτη φορά πατέρας έγινες πριν από λίγο καιρό. Ναι. Να σου ζήσεις καταρχάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Μεγαλύτερο παιδί, πόσο χρόνο είναι τώρα. Είναι 14 μισό, στα 15. 14 μισό. Εφηβεία. Δύσκολη φάση. Εφηβεία. Είναι δύσκολη φάση. Αγόρι. Αγόρι, ναι. Έχει αρχίσει και συζητάει μαζί σου για το τι θα κάνει στο μέλλον του. Ναι, το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Προσπαθώ να μην τον επηρεάζω και να τον ενθαρρύνω όσο μπορώ. Θέλει να γίνει μουσικός, θέλει να γίνει τραγουδιστής, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Παίζει τύμπανα και κιθάρα. Μάλιστα. Τι του είπε, μόλις σου είπε ότι. Και τραγουδάει. Θέλω να γίνω μουσικός. Τι του λέει. Του είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μουσικός. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς και το λέω και σε όλους τους νέους ότι. Καταρχήν πρέπει να βρουν μια πρωινή δουλειά. Τι θα κάνουν το πρωί, γιατί η δουλειά του μουσικού πια δεν είναι δουλειά. Έτσι, είναι μια υπαπασχόληση και καλά κάνει και είναι έτσι, γιατί μουσική παίζουμε επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.